Το πρώτο διεθνές του Βουνά, Φίλιππος Βέρεια, έφτασε στο τέλος του. Νικητής είστε εσείς, ο ΠΑΟ, πολύ δυνατή ομάδα και ευχόμαστε και καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε όλη την πορεία του πρωταθλήματος. Τι έχετε αποκομίσει από αυτό το διήμερο, ποια τα ωφέλη δηλαδή αυτού του τουρνουά? Σίγουρα, καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Σωματείο του Φίλιππου Βέρειας και τον πρόεδρο μας, ευχαριστώ τον τουρνουά αυτό το πρώτο διεθνές. Για μας είναι ένα περίοδο προετοιμασίας, μας βοηθούμε πάρα πολύ αυτά τα φιλικά. Υπήρχαν καλές ομάδες, υπήρχε μια ομάδα από την Βουλγαρία. Νομίζω ήταν ότι καλύτερο για αυτή την περίοδο, μιας και το πρωτάθλημα θα καθυστερήσει, ξεκινήσει τώρα περίπου σε ένα μήνα. Ένα πολύ καλό οργανωμένο τουρνουά, νομίζω ότι το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Είδαμε καλό βόλεϊ και από εκεί και πέρα ευχόμαστε να γίνονται κάθε χρόνο. Πόσοι μαθιώτες, οι συγκινήσεις που λάπτετε? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ τη μητέρα μου είναι από την περιοχή της Βέρειας. Πολλά καλοκαίρια, πιο μικρές πριν φυσικά είχα τις υποχρεώσεις μου πράγμα, τα έχω περάσει και στο χωριό και στην πόλη της Βέρειας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν τον οδηγούσα, παρακαλούσε ο οποίος ήταν να με πάρει για να με πάει στην Βέρεια για να πάμε για ένα καφέ. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις, είναι μια πολύ ωραία πόλη, εγώ την έχω αγαπήσει από μικρός. Και εύχομαι να μπορέσει να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία και να δημιουργήσει και στη δική της ιστορία στο άθλημά μας. Ένα μήνυμα για τον κόσμο της Βέρειας που δείχνει να αγκαλιάζει την ομάδα μας και προσπαθεί να δώσει δύναμη στους παίκτες μας για μια καλή πορεία σε όλη την Αλφαδία. Σίγουρα, εντάξει, εγώ έχω αρκετά χρόνια στο ΠΑΟ, έχουμε κάποια χρονιά. Ο κόσμος σίγουρα είναι μια μεγάλη βοήθεια για το όταν παίζεις, αλλά και πριν αλλά και μετά. Θεωρώ ότι η ομάδα αυτή αξίζει να έχει βοήθεια του κόσμου. Είμαι σίγουρο ότι η ομάδα θα αγκαλιάσει από το βόλεϊ. Είναι ένα άθλημα το οποίο για πολλούς να είναι ξενόητο, αλλά νομίζω ότι είναι θεματικό. Και εύχομαι μαζί με τον κόσμο να πανηγυρίσει την άμυνα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.